Μίλησα με τον Στέφανο και μου είπε ότι η Μελίτα έχει φύγει εδώ και ώρα. Και γιατί δεν έχει έρθει ακόμα εδώ? Ή που θες να ξέρω. Μήπως ο Στέφανος τα πήγαινε να δει, αλλά δεν με έχει πάρει ακόμα. Εσύ δεν είχες κανένα νεότερο? Αν είχα βρει αγάπη μου, θα ρώταγα εσένα. Αλλά τώρα ομολόγησε το. Ψάχνεις αφορμή να ακούς τη φωνή μου. Αγάπη μου, άσε τις βλακίες και κάνε κάτι. Τι θες να κάνω, ρε μωρό, να βγω στους δρόμους σαν τον τρελό να φωνάζω τον κάθε περαστικό? Μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Δεν ξέρω, Λουκά, δεν ξέρω. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ, γιατί από εδώ πέρα έφυγε πάρα πολύ ταραγμένη. Και κόβω το κεφάλι μου ότι και από τον Στέφανο έφυγε σχεδόν ημίτρελη. Καλά, τι διάολο έγινε εδώ, σου είπε? Τι να σου πω τώρα, μου είπε ότι πέρασε από εδώ τον Τζουλίνι και τη είπε ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα από τον Στέφανο. Και αυτή εκτελεστικό όργανο. Που να την εκτελέσουν στα 5 μέτρα, δεν την πιστεύω πια αυτή τη γυναίκα. Και? Και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αγάπη μου, κολλίωμα, δεν καταλαβαίνεις. Σε παρακαλώ, βρες την, γιατί δεν ξέρω κι εγώ. Έλα, θα τα πούμε μετά. Καλά, μωρό μου, κλείσε. Κλείσε να δω τι θα κάνω. Έλα, γεια. Ρε Βάτραχε, τι κάνεις εκεί? Για να δω. Ρε φελάκι, η Μανώλα θα αργήσει να έρθει. Εντάξει. Γιατί? Γιατί της έτυχε μια δουλίτσα. Και θα έρθει όμως μετά. Εντάξει, εμείς όμως θα μείνουμε μαζί, θα κάνουμε παρεούλα. Θες να μου διαβάσεις ένα παραμυθάκι? Μου πάρει ο ύπνος. Πότε όμως? Αργότερα θα έρθει. Γρήγορα θα έρθει. Και πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε γιατί εγώ νηστάζω. Και αν έρθει Μανούλα και σε βρει και δεν κοιμάσαι, θα μου βάλει τις φωνές, θα μου τραβήξει το αυτί και θα μου πει: γιατί δεν κοιμάται ο Βάτραχος? Πάμε. Άντε, πάμε. Άντε, προχώρα, ρε Βάτραχάκι, άντε. Ελπίσουμε ότι σταματάει εκεί το κακό. Τι εννοείς? Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πολύ σοβαρά. Κινδυνεύει. Οι γιατροί είπαν ότι η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Δεν το πιστεύω. Όχι, Χριστέ μου. Τι πιθανότητες υπάρχουν? Θα πρέπει να περιμένουμε να περάσουν 48 ώρες για να μπορούν να μας πούνε βεβαιότητα. Μέχρι τότε. Όχι, Θεέ. Πώς έγινε αυτό, μάθαμε? Το ερευνάει η αστυνομία. Ο Ρούσος πάντως πιστεύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και θα το κυνηγήσει νομικά. Εγκληματική ενέργεια? Τι λες τώρα, Λουκά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γίνονται, πώς δεν γίνονται δηλαδή? Πήγε η Ντέζη, τη φούντωσε, φόρτωσε, η άλλη πήγε να ξεκαθαρίσει. Και όταν έβγαινε, κάποιος την παραφιλούσε και τη χτύπησε. Δύσκολο είναι. Ερημιά εκεί πέρα, εμεινόρισα βοήθη, τιμωραγούσε. Τι έχουμε κάνει, ρε Λουκά, και θα πληρώνουμε? Κακές επιλογές, νωράκι μου. Τις κακές επιλογές στη ζωή τις πληρώνουμε. Έχουν τις αντίστοιχες συνέπειες. Και τώρα τι κάνουμε? Ό,τι μπορούμε. Ποιος είναι στο νοσοκομείο? Έμεινε ο Ρούσος με την Αμαλία. Η οποία Αμαλία
Άλλο να σου λέω και άλλο να την έβλεπες. Φαντάζομαι. Μπα, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Διαλυμένη μιλάμε, διαλυμένη. Ο Στέφανος. Ήταν εκεί όταν έφτασε ο Ρούσος με την Αμαλία και μόλις τον είδε η Αμαλία όρμηξε να του βγάλει τα μάτια. Ευτυχώς που ήμασταν κι εμείς εκεί και οι ανόκρανοι, αλλιώς θα σκοτώνονταν. Πάντως εκείνος αρνείται τα πάντα. Πιστεύεις ότι είναι αμέτωχος? Έτσι όπως τον είδανε. Άλλωστε αυτός την έσωσε. Αν ζει, ζει χάρη σε αυτόν. Αν την ήθελε νεκρή, θα την άφηνε λίγη ώρα ακόμα να αιμορραγήσει. Και δεν θα τη μετέφερε. Θα την άφηνε πεθάνει έξω από το σπίτι του. Σωστό και αυτό. Μόλις έμαθω ότι έχασε το παιδί, έφυγε σαλεμένος. Τα υπόλοιπα τα μάθουμε αύριο από τις εφημερίδες. Έλα ρε Λουκά, τι είναι αυτά που λες, τι παξίλο. Εγώ να χτυπήσω ό,τι θέλεις. Αλλά έτσι αγριεμένο που τον είδα, δίνω πολύ λίγες πιθανότητες να μην μείνει ορφανός από μάνα ο γιος μου. Να σου πω, αν είναι να φάει την Ντέζη, καλύτερα. Αλλάζει το πράγμα. Να το κάνει, να γλιτώσει και ο τόπος. Άσχετο, μέσα σε όλα να σε ενημερώσω ότι μου είπε ότι δεν θα προσβάλλει τη διαθήκη. Το ίδιο είπε και στην Εύα. Τι λες μπλοφάρι. Δεν ξέρω. Ωραία. Πάντως οι ενέργειες του αλλάζουν τη μέχρι τώρα εικόνα και αν όντως ήταν αμέτωχος όλα αυτά, την έχουμε πατήσει πολύ άσχημα. Γιατί? Γιατί τότε η Εύα και το μωρό κινδυνεύουν ακόμα. Για να μην σου πω και ο ίδιος ο Στέφανος. Λουκά, Λουκά. Αγάπη μου, συμπτώμα κι εσύ. Πας να ξεκουραστείς. Εγώ θα μείνω εδώ με το μωρό. Γιατί και να σε αφήσω μόνη σου. Έλα ρε Λουκά, δεν θα πάθω τίποτα. Πήγε να ξεκουραστείς γιατί αύριο μας περιμένει πολύ δύσκολη μέρα. Και εγώ θα πρέπει να δω τι θα λέω στην Εφέλη. Ζητάει συνέχεια τη μαμά της. Δεν είπαμε ότι την πόνεσε η κυλίτσα της και πήγαινε την δύο γιατρός για να γίνει καλά, α? Ξεχνάς, ξεχνάς. Η γιαγιά. Η γιαγιά πήγε μαζί με τη μαμά, να μην πάει μόνη της. Και ο παππούς είναι στη δουλειά για να βγάλει λεφτά. Και το βατραχάκι που θα πάει τώρα, πού θα πάει, στο σχολείο θα πάει. Για να μάθει γράμματα, έλα, πάμε, έτοιμη. Ναι, ναι, και το μεσημέρι, ξέρεις τι θα σου έχω, έκπληξη. Έκπληξη, φαγητό, φοβερό, ξέρεις τι.